Στην κορυφή φυσικά εντοπίζεται και στην έξοδο για την Ευρώπη, αφού οι ομάδες που κινδυνεύουν μάλλον χάνουν τις ελπίδες τους, όπως είναι ο Πανιώνιος και η Λάρισα. Αποτελέσματα: Δεσσαϊκός Ιωνικός 0-1, Απόλλων ΠΑΟΚ 0-1, Άρης Πανελλιακός 3-1. Διατηρείται η διαφορά των τριών βαθμών, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Ολυμπιακός 61, Όφη 51, Ηρακλής 49. Η μάχη για το UEFA, η Ξάνθη έχασε ένα πιο μαχλάστο γκολ σήμερα. 15 Νικολαίδης, 14 και Σπάγιο 10. Πέρασε και από την Καλαμάτα με ένα 0. Κυπέλου, η ΑΕΚ νίκησε τη Λάρισα με 1-0. Η Ένωση είχε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Τα δοκάρια σταμάτησαν δύο φορές στους επιθετικούς της, ενώ η Λάρισα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Πέντε παίκτες έχουν σχηματίσει το τείχος. Ο Κεσπάγια, το σούτ, την μπάλα κόντραρε. Μια σύγχυση, το σούτ από τον Κωστή και το 1-0. Ο Κωστής που βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Λάρισας. Γύρισε το σώμα του, λάσαρε τον Γεωργίου, ΑΕΚ Λάρισα 1-0, πολύ νωρίς, 1 προς 10 λεπτό, με σκόρερ τον Χρήστο Κωστή. Κωστής για τον Κεσπάγια, το σουτ, πολύ καλό σουτ, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Μαλαδένης έξυπνα άφησε στον Τσάρτα που προωθείται μόνος του, έκανε και το σουτ, την μπάλα ψηλά, out. Ο Τσάρτας καλό σημείο στην εκτέλεση, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Τα έκτακτα περιστατικά. 9 ποδοσφαιριστές της Θήβας ξυλοκοπήθηκαν αγρίως από συναδέλφους τους του Εγάλεο, όπως τουλάχιστον καταγγέλουν, σε έναν αγώνα πρωταθλήματος της 4ης Εθνικής που δεν άρχισε ποτέ. Ένας από αυτούς νοσηλεύεται ακόμη στο Γενικό Κρατικό Νοικίας, αλλά το Εγάλεο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι πρόκειται για θέατρο του παραλόγου από πλευράς Θηβαίων. Στο τσίριο στάδιο της Λεμεσού, το ντέρμπι των συμπολιτών Άρη και Αθλητικής Ελλάδας. Προβάδισμα, αφού την Κυριακή υποδέχεται τον Απόλλωνα, την επόμενη αγωνιστική ταξιδεύει στην Κρήτη και τελειώνει το πρωτάθλημα με τον Δεσσαϊκό στο στάδιο. Η ΑΕΚ που ακολουθεί στη βαθμολογία αντιμετωπίζει την Ξάνθη εκτός έδρας, υποδέχεται τον Αθηναϊκό στη Φιλαδέλφια και τελειώνει το πρωτάθλημα στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιώνη. Σαφώς πιο δύσκολο το πρόγραμμα για το Δικέφαλο και λίγες πλέον οι πιθανότητες να στερήσει τον τίτλο από το Τριφύλι. Στην ΑΕΚ πάντως δεν σκέφτονται τώρα το πρωτάθλημα, αλλά τον τελικό του κυπέλου με τον Απόλλωνα. Τίποτα άλλο δεν σκέφτομαστε. Μόνο το κύπελλο σκέφτομαστε. Και μια που μιλούσαμε για ΑΕΚ, με αφορμή τα ευρεστικά συνθήματα μερίδας οπαδών της ΑΕΚ εις βάρος του Μιχάλη Τροχανά στο χθεσινό αγώνα με τη Λάρισα, που άλλωστε αποδοκίμασε και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΕ Νίκος Στράτος έκανε πριν από λίγο γραπτή δήλωση, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι θέλω να επιστήσω την προσοχή των φιλάθλων, γιατί ο Μιχάλης Τροχανάς είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική εγγύηση για την ΑΕΚ. Αν εκείνος απογοητευτεί, συνεχίζει ο κύριος Στράτος στη δήλωσή του, και εγκαταλείψει την ΠΑΕ, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να σηκώσει το δυσβάσταχτο βάρος.